αυτός ο ανάδρομος. Αχ, αυτός ο ανάδρομος. Τι θα κάνουμε τώρα. Ο ανάδρομος. Καλημέρα και τι θα κάνουμε. Καλημέρα. Θα γίνει περίδρομος στις γιορτές. Τι σημαίνει αυτό, Άση? Ότι τρώμε τον περίδρομο συνήθως στις γιορτές. Δεν κακό αυτό, εντάξει, δεν κακό. Αυτό Άση είναι, εδώ τώρα η Μέρη μας έλεγε σήμερα, κλείστηκε απ' έξω. Τα είδα. Το μυαλό φεύγει, δεν συγκεντρώνεσαι, αυτά που έλεγες, ακριβώς όλα αυτά. Αυτικά πράγματα, ναι. Εντάξει, να σου πω, και πάλι καλά να λέμε, δηλαδή. Αυτά είναι τα προβλήματα, αλλά οκ. Okay. Αλλά είναι, ναι. Ναι. Είναι αυτά τα μικρά όμως. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, θα έχουμε και μια αλλαγή στη θέση του ανάδρομου Ερμή. Δηλαδή, μέχρι τώρα, επειδή ήταν στον εγώ καιρό και είναι ακόμη, μέχρι τις 23 του μηνός, 23 έχουμε Σάββατο νομίζω, ναι. Μέχρι το Σάββατο λοιπόν θα είναι στον εγώ καιρό, άρα ταλαιπωρεί περισσότερο όσους είναι κρυοί, καρκίνοι, ζυγοί, εγώ καιροι. Όσοι έχουν δηλαδή τα παρορμητικά ζώδια πολύ στο οροσκοπιό τους. Το Σάββατο όμως θα κάνει αλλαγή φρουράς, θα γυρίσει πίσω, θα οπισθοχωρήσει, θα πάει στον τοξότη και μέχρι τις 2 Ιανουαρίου που θα γυρίσει την ορφή του πορεία, θα ταλαιπωρήσει περισσότερο, μάντεψε Τεόκλη. Όχι, τους καρκίνους. Όχι, το είπαμε. Η καρκίνη ήταν μέχρι τώρα, μέχρι το Σάββατο. Όχι, Παναγία μου. Αλλά είναι σαν να ταλαιπωρούμε κι εγώ. Δύο μελομακάρονα γρήγορα να ρεμίσω. Διδήμους, Παρθένους, Τοξότες και Ιχθύς. Γίνεται αυτή η αλλαγή τέλος πάντων. Για μερικές μέρες, περίπου 10, μέχρι τις 2 Ιανουαρίου θα γυρίσει σε ορθή πορεία. Όμως σήμερα δεν θα μιλήσουμε για τον ανάδρομο Ερμή. Θα μιλήσουμε για τον ήλιο που περνά στον εγώ καιρό αύριο. Αύριο έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο. Είναι είσοδος του ήλιου στον εγώ καιρο, είναι η μεγαλύτερη νύχτα όλου του χρόνου και ναι, τα ηλιοστάσια αυτό δείχνουν. Όπως το καλοκαίρι, τον Ιούνιο έχουμε τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, τώρα έχουμε τη μεγαλύτερη νύχτα, μπαίνουμε και επίσημα πια στο χειμώνα. Οπότε σιγά σιγά αρχίζουν με κάποιο τρόπο έτσι να αλλάζουν και να αλλάζουν οι προτεραιότητες μας και να δίνεται έμφαση σε ένα διαφορετικό τομέα για τις επόμενες 4 εβδομάδες. Αυτό θα δούμε σήμερα, γιατί αύριο, επειδή θα είμαστε εδώ πριν τις γιορτές τελευταία ημέρα, θα πούμε πώς θα περάσουμε Χριστούγεννα και τι θα γίνει και με τον ανάδρομο που είπαμε ότι μπαίνει στον τοξότη. Σήμερα όμως θα δούμε τι γίνεται με τον ήλιο που προχωρά στον εγώ καιρό από αύριο και θα μείνει εκεί μέχρι τις 20 Ιανουαρίου. 4 ολόκληρες εβδομάδες. Τι θα φέρει σε κάθε ζώδιο, δηλαδή πού θα στρέψει ουσιαστικά την προσοχή μας μέσα στον επόμενο μήνα. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά.